Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας, όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Εκλογές λοιπόν 21 Μαΐου και οι δεύτερες το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Και το παρατηρήσατε, έτσι. Με το που ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες, άρχισε το show. Βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα. Η αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι για βίλες, τραπεζικούς λογαριασμούς, χρηματοδοτήσεις πρώην και νυν βουλευτών και υπουργών και πάει λέγοντας. Και μπορεί να είναι αποκρουστικό όλο αυτό, αλλά είναι άκρος διδακτικό για όλους μας. Γιατί μάλλον, για εκείνους που τελειώνουν μισθός τους στις 15 του μήνα και θα ψηφίσουν στις εκλογές, τα διλήμματα του τύπου «Βίλα με πισίνα στην Πάρο» ή «Offshore εταιρεία στα νησιά Μάρσαλ» είναι για πέταμα στα σκουπίδια. Είναι γεγονός ότι αυτοί οι τύποι που δεν ξέρουν τι έχουν, ζητάνε την ψήφο μας για να συνεχίσουν να βγάζουν τα σπίτια μας στον πληστηριασμό, να συνεχίσουν να μας επιβάλλουν φόρους και να συνεχίσουν να παίζουν τη ζωή μας κορώνα γράμματα σε τρένα και λεωφορεία, στις πλημμύρες, στις φωτιές και στους χώρους δουλειάς. Η πραγματική τοξικότητα είναι το κοινό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα που μετά τις εκλογές θα υλοποιήσουν είτε μόνοι τους είτε παρέιτσα. Και επειδή αυτό το πρόγραμμα είναι λίγο πολύ γνωστό, το εμπλουτίζουν με διάφορα διλήμματα για να εκβιάσουν τις επιλογές του λαού μπροστά στην κάλπη. Θα αναρωτηθεί βέβαια κάποιος, γιατί πριν τι έκαναν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Το ίδιο έκαναν. Απλά τώρα έχουν κάποιους λόγους παραπάνω. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στις δικές τους δημοσκοπήσεις καταγράφεται ένα μεγάλο ποσοστό που στο ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας απαντά: συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρω. Άλλος λόγος είναι ότι στις ίδιες δημοσκοπήσεις το 60% απαντά πως για το έγκλημα στα Τέμπη φταίνε όλες οι κυβερνήσεις. Και ένας τρίτος και βασικός λόγος είναι ότι το ΚΚΕ και πέραν των δημοσκοπήσεων καταγράφει ανεβασμένο κύρος μέσα στο λαό και την νεολαία για τη στάση του, για τις θέσεις του, για τις εκτιμήσεις του. Γιατί το ΚΚΕ είναι δύναμη μάχης, αλήθειας και ανατροπής. Ας πάμε όμως πάλι στα διλήμματα και το αντικείμενο των εκλογών. Μας λένε όλοι τους πως στις εκλογές κρίνεται ποιος και πώς θα κυβερνήσει. Αν αυτό είναι το δίλημα που θέτουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τότε έχουμε μια καθαρή ομολογία. Ποια είναι η ομολογία? Ότι το μόνο που δεν κρίνεται στις εκλογές είναι το με ποια πολιτική θα κυβερνήσουν. Και δεν κρίνεται κάτι τέτοιο γιατί είπαμε κοινό πρόγραμμα και από τους τρεις. Για να το κρύψουν αυτό λοιπόν, μας λένε ότι κάθε κυβερνητικό σενάριο που στηρίζει ο καθένας από αυτούς είναι εκείνο που αποτελεί εγγύηση για τη σταθερότητα. Από τη μία λέει ο Μητσοτάκης, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για τη σταθερότητα. Και από την άλλη λέει ο Τσίπρας, ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας για τη σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Τι είναι αυτό όμως που προσπαθούν να κρύψουν? Ότι η σταθερότητα που φέρνει το κοινό τους αντιλαϊκό πρόγραμμα είναι όλα όσα ζει σήμερα ο λαός μας. Είναι η ανασφάλεια, η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια. Είναι η πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης από τους σιδηροδρόμους έως το νερό που φέρνει νέα βάσανα στη ζωή του λαού. Η σταθερότητα λοιπόν που εννοούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερότητα για τους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά πραγματικός εφιάλτης για τα λαϊκά νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τους νέους. Άλλωστε, για να μην ξεχνιόμαστε, με σταθερότητα έκοβαν όλοι μαζί μισθούς και συντάξεις. Με σταθερότητα έφτασαν το ΦΠΑ στα τρόφιμα στο Θεό. Με σταθερότητα βάζουν τη χώρα μας σε περιπέτειες με την εμπλοκή στα ανατοϊκά σχέδια και τους πολέμους. Με σταθερότητα έκοβαν και κόβουν το ρεύμα στα φτωχόσπιτα και ξαμολούν τα κοράκια των φαντς. Με σταθερότητα έγιναν τα εγκλήματα στο Μάτι, στη Μάνδρα και στα Τέμπη. Και με σταθερότητα προετοιμάζονται τα επόμενα εγκλήματα. Αυτά που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν εναλλάξ θυσία και ευκαιρία. Ένα άλλο που έχει φοβερή πλάκα είναι το εξής. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται να θέλουν να συγκατοικήσουν στα κυβερνητικά έδρανα με το ΠΑΣΟΚ. Ωραία.
Τώρα, πώς γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία να θέλει το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει το Πασόκ. Το Πασόκ να θέλει να είναι σε κυβέρνηση πάση θυσία. Και όλοι αυτοί να παριστάνουν και τους αντιπάλους μεταξύ τους, πραγματικά αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης για διάφορες επιστημονικές ειδικότητες. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να θέλει ταυτόχρονα και το ΠΑΣΟΚ, αλλά να κάνει και καμιά απλωτή, για τα μάτια του κόσμου βέβαια, που δεν έχει καμία εμπιστοσύνη πλέον, και να λέει ότι θέλει και το ΚΚΕ. Για να μην αδικήσουμε όμως ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τελευταία όλο και περισσότερα τους ξεφεύγουν ή τα μολάνε σκόπιμα, για να πούμε την αλήθεια, για να προετοιμάσουν το έδαφος. Και τι να πρωτοθυμηθείς. Τσαπανίδου, Μπακογιάννη, Αποστολάκης, Αβραμόπουλος. Για πάρτε μια γεύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει έτσι παραστατική γυμναστική κάθε λίγο και λίγα. Επί της ουσίας όμως, όταν κάνει σοβαρή συζήτηση μαζί τους, επί των στρατηγικών επιλογών της χώρας δεν υπάρχουν διαφορές. Κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να δείτε ή θεωρείτε ότι οι διαφορές που τους χωρίζουν είναι τόσο μεγάλες που αποκλείται να δούμε ένα τέτοιο σενάριο? Γιατί αναφερθήκατε σε παραδείγματα του εξωτερικού και της κυβέρνησης συνεργασίας. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, είδαμε πολλές φορές να επιβεβαιώνεται αυτό το παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα στην πολιτική. Θεωρώ ότι όλα είναι θέματα, είναι θέμα θεωρήσεως, συζήτησης. Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι πολύ σοβαρά τα θέματα πάνε στην άκρη, και αυτό που πρέπει να προκύπτει είναι ποιο είναι το καλό του τόπου. Αν το καλό του τόπου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει και οι πολιτικοί αρχηγοί το αποφασίσουν και το συμφωνήσουν, γιατί όχι να μην γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν γίνεται. Θεωρώ ότι τα πάντα είναι πιθανά. Ή καλύτερα, αντί για αυτούς, υπάρχουν κάποιες πιο ψύχρεμες φωνές που έρχονται να υπενθυμίσουν το ποια είναι η πραγματικότητα που μας ετοιμάζουν. Αυτές οι φωνές δεν κάνουν τόσο θόρυβο στα πρωτοσέλιδα και τα social media. Συνήθως είναι οι φωνές όσων δεν κατεβαίνουν άμεσα στις εκλογές, όμως κρίνουν πολιτικές, αντιλαϊκά μέτρα και παίζουν το δικό τους ρόλο προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι εκτιμήσεις των περίφημων οίκων αξιολόγησης. Είναι οι οίκοι που αξιολογούν θετικά όταν ψηφίζονται νόμοι για να αυξάνονται οι φόροι, να κόβονται μισθοί και συντάξεις και ταυτόχρονα να φοροαπαλλάσσονται τράπεζες και εφοπλιστές. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο διεθνής οίκος Moody's αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν, μέσα στη φωτιά των καυγάδων και του διπλού εκβιασμού, η Κυριακάτικη Καθημερινή φιλοξένησε δηλώσεις τελεχών από οίκους αξιολόγησης. Ας δούμε αυτές τις δηλώσεις, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γράφει στο ρεπορτάζ η Καθημερινή. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν βλέπουν αυξημένο πολιτικό κίνδυνο στην Ελλάδα, καθώς τα μεγάλα κόμματα φαίνεται να αναγνωρίζουν τα ωφέλη των καλών σχέσεων με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου Ανάκαμψης, της επιστροφής της οικονομίας σε πλεονάσματα και της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Συνεπώς, συνεχίζει η εφημερίδα, αυτό που κοιτούν οι οίκοι αξιολόγησης δεν είναι το πιθανό χρώμα ή η σύνθεση της κυβέρνησης, αλλά το γεγονός ότι θα υπάρξει συνέχιση των πολιτικών και της βελτίωσης της δημοσιονομικής πορείας της Ελλάδας. Τι άλλο λένε τα ευαγή αυτά ιδρύματα? Λέει η Νίκολα Τζέιμς, συνεπικεφαλής των κρατικών αξιολογήσεων του οίκου DBRS. Αναμένουμε συνέχιση των πολιτικών, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει κίνητρα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Λέει ο Στέφεν Ντουκ, επικεφαλής αναλυτής της Moody's για την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε πως θα υπάρξει ευρεία συνέχιση των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων και όχι κάποια οπισθοδρόμηση, όποια κι αν είναι η σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Μα αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Εντάξει, δεν τους λες και κομμουνιστές στα στελέχη των οίκων αξιολόγησης. Όμως έχει σημασία να δούμε κάτι άλλο. Έχει μεγάλη αξία για τους εργαζόμενους να ακούσουν τι λένε αυτοί οι τύποι πέρα από την προεκλογική φασαρία. Γιατί αυτά που λένε αποτελούν ομολογία ότι το επόμενο πρόγραμμα της όποιας αντιλαϊκής κυβέρνησης προκύψει είναι δεδομένο και δεμένο με τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης, τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, την πολιτική των πλεονασμάτων και πολλά ακόμα. Όλα όσα αποτελούν διαρκή αιμορραγία για τους πολλούς αυτής της χώρας. Γιατί οι επισημάνσεις των μπροστινών του κεφαλαίου δείχνουν ότι οι υπαρκτές διαφορές ανάμεσα στα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν ούτε αγεφύρωτες είναι, ούτε αφορούν βέβαια την υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού. Αυτή είναι η δική τους σταθερότητα. Γιατί από τη σκοπιά των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων επιβεβαιώνουν τα όσα λέει το ΚΚΕ για την πολιτική που θα ακολουθηθεί και μετά τις εκλογές.
Αυτό που δεν είναι προδιαγεγραμμένο και αυτό που μπορεί να τους φέρει ανησυχία και φόβο είναι η στάση του λαού και της νεολαίας. Αυτό που τρέμουν είναι να βγει δυνατή η φωνή των πολλών μετά τις εκλογές. Και αυτό μετριέται με έναν και μόνο δείκτη. Το πόσο ψηλά θα είναι το ΚΚΕ. Το ζήσαμε και το ξέρουμε. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής. Τα κόμματα που θα σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση πρέπει να βρεθούν όσο πιο αδύναμα γίνεται για να είναι πιο δυνατός ο λαός. Μόνοι τους και όλοι μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα λοιπόν σε Spotify, Google Podcast και Apple Podcast. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.